Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Βαραβητσιώτη, πώς είναι δυνατόν να ιτήθηκε η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ όταν έγινε αποδεκτή? Εσείς μόνο μπορείτε να το εξηγήσετε. Ο Παπακοσταντίνου λίγο πριν εξέθεσε τη δική του στάση στο θέμα που συζητάμε. Δεν έδωσε όμως απάντηση, δεν επιχείρησε καν να δώσει απάντηση στο μείζον ερώτημα. Γιατί και επί της δικής του θητείας και εν συνεχεία επί της θητείας του κυρίου Βενιζέλου δεν εισεπράχθη από αυτή τη διαδικασία ούτε ένα ευρώ. Το απέφυγε επιμελώς. Όσο δε για την δυνατότητα ή νομιμότητα ή υποχρέωση, λέμε εμείς, πρωτοκόλλησης ακόμα και του ηλεκτρονικού εγγράφου, βεβαιώνουμε το σώμα ότι υπάρχουν προβλεπόμενοι τρόποι κάθε είδους, και απόρριτοι και εμπιστευτικοί, και για τα ηλεκτρονικά έγγραφα και στα προσωπικά πρωτόκολλα των υπουργών, για να καλυφθεί αυτή η ανάγκη. Και δεν συνέβη ούτε από τον κύριο Παπακοσταντίνου ούτε από τον κύριο Βενιζέλο, και εκεί αναδεικνύεται, όχι ειδικά σε αυτές τις δύο μόνο περιπτώσεις, είναι γενικευμένο, μία αντίληψη ιδιωτικού κράτους για τους εκάστοτε υπουργούς όλων αυτών των κυβερνήσεων, των κομμάτων, των δύο κομμάτων που κυβέρνησαν αυτές τις δεκαετίες την Ελλάδα. Το ανεξέλεγκτο και το εντελώς αυθαίρετο είναι η βάση της πολιτικής τους. Σκευωρία λοιπόν, κύριε Μανιάτη, αποτυχημένο ρεζάλτο του ΣΥΡΙΖΑ προς την εξουσία και σκοπιμότητες ένθεν και ένθεν εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ για την πρότασή του, είναι θλιβερή αυτή η προσέγγιση και πράγματι θέτει πολύ σοβαρά ζητήματα. Ωραία, ας μην ποινικοποιούμε την πολιτική ζωή. Ας μην στείλουμε σκηνικό πόλωσης, όπως σήμερα πρωτοσέλιδα τα νέα κατηγορούν το ΣΥΡΙΖΑ. Ας μην επιλέγουμε τακτικές πολιτικής αλητείας, μας είπαν τις προηγούμενες μέρες, για την τεχνητή αποσταθεροποίηση της κυβέρνησης την ώρα που σώζει η κυβέρνηση αυτή τη χώρα. Ναι, να συμφωνήσουμε σε όλα αυτά, αλλά όλα αυτά τι να οδηγήσουν? Σε μια ομερτά, σε μια πλήρη απουσία ελέγχου τόσων κραυγαλαίων ζητημάτων που έχουν ανάγκη να διερευνηθούν και να δοθούν απαντήσεις? Και κανείς, ούτε από τη Νέα Δημοκρατία, ούτε από το ΠΑΣΟΚ, ούτε από τη ΔΗΜΑΡ, δεν θέτει αυτό το ζήτημα. Γιατί δεν προτείνετε με την δικιά σας λογική τόσο καιρό έστω μια εξεταστική επιτροπή? Ας μιλήσουμε λοιπόν για το τι σημαίνει αντίληψη πολιτικής ευθύνης και κυρίως ανάληψης πολιτικής ευθύνης. Και μάλιστα εδώ, για τη συγκεκριμένη περίπτωση της διαχείρισης της λίστας Λαγκάρντ, θέλω εδώ να κάνω μια ενδιάμεση παρέμβαση. Δεν ξέρω γιατί ο πρόεδρος της Βουλής, όταν αναφέρθηκε στην επιστολή του κυρίου Παπαδήμου που απέστειλε σήμερα, δεν την ανέγνωσε και εν συνεχεία να την καταθέσει στα πρακτικά. Η επιστολή αυτή προς τον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, τον κύριο Ευάγγελο Μεϊμαράκη, από τον πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Λουκά Παπαδήμου, λέει σαφώς ότι πρώτον, κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως πρωθυπουργού, ουδέποτε ενημερώθηκα αρμοδίως για την ύπαρξη της επωνομιαζόμενης λίστας Λαγκάρντ, ούτε για οποιοδήποτε ζήτημα που συνδέεται με την υπόθεση αυτή. Μπορεί να ελεγχθεί η ειλικρίνεια ή όχι του κυρίου Παπαδήμου, αλλά αν αυτό ισχύει και αν δεν το διαψεύσετε κανένας από εσάς, και πρώτος από όλους ο κύριος Βενιζέλος, δεν είναι αυτό μια σαφής και ισχυρή ένδειξη απόκρυψης ή και υπεξαγωγή στην πραγματικότητα του δημοσίου αυτού εγγράφου? Τι άλλο χρειάζεται για να αποδειχθεί από αυτή την επιστολή του κυρίου Παπαδήμου η ισχυρή ένδειξη για την υπεξαγωγή, τουλάχιστον? Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πολιτική ευθύνη είναι μια πολύ σπουδαία ιστορία και όταν την αναλαμβάνεις πρέπει να έχει και συνέπειες.
Και γι' αυτό αυτή η υπόθεση δεν αφορά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, αφορά τους δύο διατελέσαντες τότε υπουργούς οικονομικών. Και εκεί αυτό που πασίδηλα προκύπτει ότι δεν συνέβη, είναι να υπερασπιστούν το δημόσιο συμφέρον και να αποδώσουν στην ελληνική κοινωνία τους πόρους εκείνους που η κοινωνία αυτή είχε ανάγκη για να μην επιβαρυνθεί με όλες αυτές τις συγκλονιστικά βάρβαρες επιβαρύνσεις που υπέστη. Αμήλικτα τα ερωτήματα. Γιατί δεν έχουν αναλάβει την ευθύνη να απαντήσουν ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Παπακοσταντίνος στην κοινωνία, όχι στο ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί δεν εισπράχθη ούτε ένα ευρώ? Ποιοι ωφελήθηκαν από αυτό το γεγονός? Ποιο είναι το μέγεθος της ωφελής? Ένα ευρώ, 10, 100, ένα εκατομμύριο, ένα δισεκατομμύριο? Ποιο ακριβώς είναι με τα στοιχεία που εκείνοι διαθέτουν και είχαν τη δυνατότητα να το κάνουν? Από αυτήν την άποψη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν έχουμε πάρα πολύ στενά χρονικά περιθώρια για να αναπτύξουμε. Στην πρότασή μας έχουμε ακριβώς σταθεί με απόλυτη ευθύνη, τεκμηριώνοντας τα στοιχεία εκείνα που αναδεικνύουν και τις ενδείξεις ποινικής ενοχής που πρέπει να διερευνηθούν. Μέχρι εκεί είναι η σημερινή υποχρέωση των κομμάτων και των βουλευτών. Και σε αυτήν ο ΣΥΡΙΖΑ ανταποκρίνεται και με την μεγαλύτερη... Κύριε Δρίτσα, παρακαλώ πολύ. Τεκμηρίωση, τελείωσα, ολοκλήρωσα. Και με τη μεγαλύτερη ευθύνη. Αλλού βρίσκονται τα ρεζάλτα και αλλού βρίσκονται οι ανεύθυνες και πραγματικά υπόλογες απέναντι στην κοινωνία επιλογές και τακτικές. Ευχαριστώ. Θέλω να ανακοινώσω προς το σώμα ότι η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων κατέθεσε την έκθεσή της στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας, κύρωση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου, παράταση της διάρκειας, ξέρετε τι θα πω παρακάτω, παράταση της διάρκειας της λειτουργίας της προσωρινής ενιαίας διοικούσας επιτροπής στο άρθρο 1 της υπαριθμών 7-28 Δευτέρου 2012, πράξης Υπουργικού Συμβουλίου. Θέλω να